Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Η αθλητική ανασκόπηση σήμερα βρίσκεται στο γήπεδο Βατέρου, εδώ που πριν από λίγη ώρα τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα χρονιά για την ομάδα των Δανάων. Και στην κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης έχω έναν εκ του team των προπονητών των Δανάων. Ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι στην παρέα μας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, με υγεία, εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να είναι τόσο πετυχημένη και η φετινή χρονιά όσο και η περσινή, τόσο για σένα όσο και για τα παιδιά σου, γενικότερα για την ομάδα των Δανάων. Λίγα λόγια για την φετινή χρονιά με τα δικά σου μάτια, έτσι όπως το έχεις δει μέχρι τώρα, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά σίγουρα έχεις άποψη. Εντάξει, φετινή χρονιά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πω κάτι. Φαίνεται ότι στο αντρικό τμήμα τουλάχιστον θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιμέναμε όταν τα είδαμε με τα γραφικά, οι ομάδες να ενισχύονται. Εγώ θα μιλήσω για τη δική μου την ομάδα, για τη δική μας την ομάδα. Εμείς είμαστε κάθε χρονιά και καλύτερα, θα πω. Έχουμε καλό κλίμα, έχουμε οικογενειακό κλίμα και αυτό μας βοηθάει να γινόμαστε και να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Νομίζω θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Όσον αφορά τα παιδικά πρωταθλήματα, γιατί εκεί είσαι, έχεις την K16, αν δεν κάνω λάθος, η οποία βγήκε πέρσι πρωταθλήτρια στην Ένωση. Coach, έχουμε δεξαμενή παιδιών που μπορούν να απανδρώσουν τις μεγάλες ομάδες? Υπάρχει δεξαμενή παιδιών. Υπάρχει. Αρκεί να καταλάβουμε και εμείς οι προπονητές τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά και πώς θέλουμε να τα προωθήσουμε και τι θέλουμε να μας δώσουν αυτά τα παιδιά. Γιατί πολλές φορές τα πιέζουμε, τα πνίγουμε με αυτό το τακτικό, γιατί το ποδόσφαιρο τακτική είναι πλέον. Αλλά κάποια παιδιά δεν τα βοηθάει. Κάποια παιδιά νομίζω τα κάνει χειρότερα και δεν μπορούν να αποδώσουν αυτά που πρέπει να αποδώσουν. Οπότε δεξαμενή υπάρχει σίγουρα. Νομίζω είμαστε και από σαν ομός γενικά και σαν Κοζάνη ακόμα. Νομίζω έχουμε αρκετά παιδιά που έχουν ταλέντο, υπάρχει ταλέντο και είμαι πραγματικά περήφανος γιατί από την περσινή K16 που πήρε το πρωτάθλημα τουλάχιστον 4 παιδιά είναι στο αντρικό και όχι απλά είναι, αγωνίζονται, παίζουν. Και αυτό για μένα είναι ότι κάτι κάναμε σωστά, ας πούμε, και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό. Και τέλος, για να κλείσουμε, οι δικές σου ευχές για αυτή τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά στο νομό μας. Εγώ εύχομαι να έχουμε υγεία, που είναι το κυριότερο, να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, με ηρεμία πάνω απ' όλα. Και πιστεύω αυτοί που μας διοικούν στο ποδόσφαιρο τώρα εδώ, να κρίνουν και να τα κάνουν όσο καλύτερα γίνεται, για να είναι όλα και πιο ήρεμα και όλα πιο ανώδυνα και για μας τους προπονητές, αλλά και για τους παράγοντες που πραγματικά υποφέρουν, πονάνε. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Αυτό εύχομαι εγώ. Υγεία σε όλες τις ομάδες, σε όλους τους αθλητές και καλή χρονιά να έχουμε. Κότσο, ευχαριστούμε πολύ. Συνέχεια, καλή συνέχεια στην προπόνηση. Ξέρω ότι έχεις προπόνηση τώρα, να μην σε κρατάμε. Ευχόμαστε τα καλύτερα στα τμήματα και στους Δανάους γενικότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.